Στα όρια κατάρρευση είναι οι περισσότεροι Δήμοι τη Κύπρου, στου οποίου εντοπίστηκαν σοβαρότατε παραλήψει. Σύμφωνα με το Γενικό Ελεγχτή, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεση του για το 2015 για την τοπική αυτοδιοίκηση, το πρόβλημα θα ήταν μεγαλύτερο εάν δεν υπήρχε η κρατική χορηγία που καλύπτει το 40% των εσόδων των Δήμων. Για αποτροπή τη οικονομική κατάρρευση, η υπηρεσία μα εισηγήθηκε όπω οι Δήμοι ετοιμάσουν πρόγραμμα μέτρων οικονομική περισυλλογή με στόχο την εξάλληψη ή τουλάχιστον τη μείωση των ελλημάτων του. Οι αναλογιστικέ μελέτε κατέδειξαν και τρύπα 152 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία συντάξεων 26 Δήμων. Η έκθεση καταγράφει ακόμη μεγάλε καθυστερήσει στην αποπληρωμή φορολογιών. Και ενώ η Κύπρο τα τραγικά αποτελέσματα τη οικονομική κρίση, η Ένωση Δήμων άλλαξε τους κανονισμούς αυξάνοντας τις συντάξεις δημάρχων. Σε μερικές περιπτώσεις το ποσό της σύνταξης υπερβαίνει ακόμη και το ποσό της ίδια της αντιμισθίας που λάμβανε ο δήμαρχος όταν κατήχε το αξίωμα. Σωρία παραλήψεων και ποινικά αδικήματα που παρέπεμψε στο Γενικό Εισαγγελέα... εντόπισε η ελεγκτική υπηρεσία σε πολλές κοινότητες τις οποίες επικρατεί μπάχαλο. Κοινοτικό Συμβούλιο Σταυροκόνου, Πληρωμές σε κοινοτάρχη άλλη κοινότητα και στη γυναίκα του χωρί αποδείξει. Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου. Πληρωμέ 127.000 ευρώ σε δύο σωματεία χωρί έγκριση. Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τίχωνα, Παράνομη ανέγερση πέντε περιπτέρων στην παραλία που μετατράπηκαν σε μπαρ. Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκάς, πληρωμέ σε άτομα και εταιρείε του οικογενειακού περιβάλλοντος του Κοινοτάρχη. Σε αρκετέ κοινότητε εντοπίστηκαν ελίματα, καθώς και παρανομίες που βγάζουν μάτι. Η ελεγκτική υπηρεσία προτείνει τη μείωση του αριθμού των κοινοτικών συμβουλίων. Ολοταχώ τη